Δεύτερη εκπομπή Κάντο Πράξη για τη δεύτερη σεζόν μας με το Χρόνι τον Τάγιο και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Είμαστε εδώ μία ώρα αργότερα από ό,τι συνηθίζουμε λόγω εργασιακού φόρτου που είχαμε και οι δύο και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Πριν ξεκινήσουμε όμως, να θυμίσουμε Κυριακή 27 Σεπτέμβρη. Σωστά, ναι. Το τουρνουά μας του Ping Pong. Σήμερα δεν έχουμε το κύπελο κοντά μας, αλλά παρόλα αυτά κάποιος από εσάς θα το πάρει. 11 η ώρα το πρωί στο γήπεδο του Πανιωνίου. Οι συμμετοχές έχουν ανοίξει. Μας στέλνετε ή μας παίρνετε τηλέφωνο στα προσωπικά μας προφίλ Facebook, Instagram, όπου θέλετε. Και της εκπομπής. Ναι. Είτε στο Instagram, ναι, είτε στο Facebook. Αυτά για το τουρνουά. Ναι, θα... εντάξει, στις επόμενες μέρες θα ανοίξουμε και ένα event για να δηλώνετε και συμμετοχή επίσημα. Και θα ενημερώνεστε όλοι για τη διαδικασία των συμμετοχών και τις λεπτομέρειες. Κυρίως μέσω social media, Facebook, Instagram. Ακριβώς. Κάτι που ήθελα έτσι προτού ξεκινήσουμε με τα σημερινά μας. Είχα κάνει μια παράληψη στην προηγούμενη εκπομπή. Και ξεχώρισα, να το πω έτσι, λίγο... τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας. Το ξεχώρισα, έχει έτσι... για τις πολλές αρμοδιότητές τους και τις πολλές δουλειές που παίρνει. Εντάξει, είναι ένας από τους λίγους... κατά πώς φαίνεται... αγκιστρωμένους στην καρέκλα. Δεν την αφήνει με τίποτα. Δεν τον αλλάζουν με τίποτα. Και ξέρεις και το θέμα ότι... Πάντως δεν είναι μία, είναι δύο καρέκλες μόνιμες. Ναι, ναι. Δεν είναι μόνο Καθαριότητας. Λέμε στο, έτσι, στα ποδοσφαιρικά, γιατί εντάξει, όπως και να το κάνουμε, ανήκω λίγο σε αυτό το χώρο. Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Εδώ είναι μια έτσι λίγο παράξενη κατάσταση, η οποία ίσως να χρήζει και λίγο θέμα κάποιου πιο ειδικού να μας εξηγήσει γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό. Γιατί μπορεί η ομάδα που δεν κερδίζει να μην αλλάζει. Δηλαδή, κάτι άλλο γίνεται. Αλλάζουν οι υπόλοιποι παίχτες τουλάχιστον. Υπάρχει η rotation. Οι υπόλοιποι. Ένας είναι ο βασικός, ένας είναι ο superstar της ομάδας. Έλα ρε παιδάκι μου τώρα, εντάξει. Εντάξει, να σου πω κάτι. Να έκαναν κάποιος που όντως είναι ικανοποιητική η δουλειά του... φέρνει αποτέλεσμα, πραγματικό αποτέλεσμα, έτσι. Όχι αποτέλεσμα στα social media. Στα social media όλοι. Εντάξει, εκεί είμαστε πολύ δυνατοί. Ναι, το είπαμε αυτό. Εντάξει, μιλάμε για υπερδύναμη. Ναι, οκ. Okay. Να ανταμείβεται με το να κρατάει είτε το πόστο, είτε να μεγαλώνει, είτε το οτιδήποτε. Αλλά όταν είμαστε κάθε πέρσι και καλύτερα, ποιο το νόημα? Δηλαδή, κάτι δεν γίνεται σωστά. Εντάξει. Και γίνεται, δεν γίνεται σωστά. Ναι. Δηλαδή, τώρα έχεις... μιλάμε για την υπηρεσία καθαριότητας, για τον Δήμαρχο Καθαριότητας. Ναι. Ένα παράδειγμα, από τα αρκετά. Από τα πάρα πολλά. Είχαμε το συμβάν πρόσφατα, που τη μία μέρα βγήκε γνωστός δημοσιογράφος της πόλης. Ναι. Και είπε ότι, ξέρεις, γύρω από τη γειτονιά μου βρωμάει το ένα το άλλο. Ναι. Όταν υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση ότι κάποιος επώνυμος λέει ότι κάτι πάει στραβά στην καθαριότητα. Την επόμενη μέρα, όπως είδες, ο ίδιος δημοσιογράφος είπε ότι είναι πεντακάθαρα γύρω από τη γειτονιά μου. Εντάξει, ναι. Δηλαδή, αν δεν έχουμε προβολή ενός προβλήματος από κάποιο επώνυμο πρόσωπο, όπως φαίνεται... Κάτσε να σου πω κάτι, ρε φίλε. Γιατί εμείς δεν είμαστε επώνυμοι? Εσύ δεν είσαι επώνυμος, εγώ δεν είμαι επώνυμος. Όλοι οι άλλοι συντοπίτες μας εδώ δεν είναι επώνυμοι. Άμα δεις στις σελίδες της Νέας Σμύρνης και γενικότερα έξω και στην πραγματικότητα, γιατί οι τύποι όλοι αυτοί δεν περπατάνε έξω να δουν τι γίνεται. Άμα δεις, είμαστε τίγκα στα σκουπίδια. Εγώ στη γειτονιά μου βλέπω τους κάδους, μπορεί να κάνουν και 5 μέρες να διάσουν. Δηλαδή, πρέπει να το καταγγείλει κάποιος επώνυμος. Αυτό σου λέω, ότι για να πάνε να καθαρίσουν. Γίνεται ένας διαχωρισμός, ο οποίος δεν θα έπρεπε να γίνεται. Ναι, πολύ κακός γίνεται. Αυτό που πες και εσύ, δεν είμαστε όλοι επώνυμοι. Ναι. Δηλαδή δεν γίνεται ο Χ να έχει διαφορετική αντιμετώπιση από μένα, από σένα, από οποιονδήποτε. Και να σου πω κάτι γι' αυτό.
για αυτές τις καταστάσεις, ασχέτως τώρα είτε είναι η καθαριότητα, είτε είναι η τεχνική υπηρεσία, είτε είναι παιδείας, είτε είναι οτιδήποτε, μου ήρθαν τώρα τυχαία τρεις κατηγορίες, πολύ τυχαία, δεν φταίνε αυτοί. Δεν φταίνε αυτοί που τους έχουν βάλει και καλά επικεφαλής. Φταίνε όσοι τους βάλανε. Φταίνε όσοι ψηφίσαν αυτούς που τους βάλανε και τους λοιπούς. Πες μου εσύ, έτσι, για να συνδέσω και τον αγαπημένο μου, πάρα πολύ αγαπημένο μου, τον συμπαθώ πάρα πολύ, επειδή συμπαθώ πάρα πολύ, το ξέρεις εσύ, ότι τους αγαπάω όλους πάρα πολύ, τον πολύ αγαπημένο μου που θα μας κάνει, θα κάνει σχολή πώς να συντάσει το βιογραφικό σου. Ναι, δεν μπορώ να τον αφήσω. Λύσα. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση, ναι. Όλοι αυτοί, όλοι αυτοί, παίζει και να μην έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Παίζει να μην έχουν μισό ένσημο. Κοίτα, παίζει να μην ξέρουν πώς είναι η πραγματική ζωή έξω και έρχονται, να σου πω κάτι, στην τοπική αυτοδιοίκηση, όχι μόνο στην τοπική αυτοδιοίκηση, και στην Ομαρχία και, και στο Δήμο και στη Βουλή και στα Υπουργεία και σε όλα αυτά. Πρέπει να είναι άνθρωποι οι οποίοι θα πρέπει να είναι από την πραγματική ζωή, από την καθημερινότητα που είναι στο στίβο μάχης, που έχουν παλέψει και σε άσχημες εργασιακές συνθήκες και προσπαθούν να επιβιώνουν και ξέρουν τι σημαίνει όλο αυτό το πράγμα και δεν τα βρήκαν εύκολα στη ζωή τους όπως πολλοί άλλοι. Δεν είναι κακό, αλλά αν δεν ξέρεις πώς είναι η πραγματικότητα και τι πρέπει να φτιάξεις, πώς θα το φτιάξεις, ρε φίλε? Δηλαδή, άμα δεν έχεις κάνει εσύ λάτζα, εγώ προσωπικά έχω κάνει λάτζα και έφτασα και έγινα υπεύθυνος. Ωραία. Αν δεν είχα κάνει λάτζα, δεν θα ήξερα να πω στην κυρία ή στο παιδί που κάνει τη λάτζα πώς να την κάνει. Για αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν οι κλασικές περιπτώσεις πολιτικών, που είναι, ήταν ο πατέρας πολιτικός όπως είχε γίνει και είναι και αντίστοιχα και το παιδί πολιτικός. Ας πούμε, όπως έχω παρατηρήσει, περίπου, χοντρικά τα λέω τώρα με δικές μου εκτιμήσεις, το 80% όσων ασχολούνται με την πολιτική είναι είτε δεν έχουν δουλέψει ποτέ, είτε είναι δικηγόροι. Δηλαδή ένα από τα δύο. Σωστό. Ναι, εντάξει, δηλαδή τώρα χρειαζόμαστε, ας πούμε, γιατί αυτοί οι τύποι όλοι είναι, μπορεί να είναι οικογένεια, έτσι, οικογενειοκρατία που λέμε και τα λοιπά, δηλαδή, και πάει. Ένα από τα δύο είναι πάντα. Ναι. Ή είναι τίποτα πονηροί, αργόσχολοι, βυσματίες, λίγο λάμο και λίγο έτσι, λίγο ξέρεις, όλο αυτό το ελληνικό το στοιχείο, που το έχει κάποιος που δεν είναι δικηγόρος γιατί δεν έχει τη μόρφωση και δεν είναι γόνος πολιτικής οικογένειας, οι οποίοι στείνουν σιγά σιγά την πίσνα τους, μπορεί ας πούμε να στείνουν... Μπορεί π.χ. έτσι ένα παράδειγμα, εδώ στη Νέα Σμύρνη να υπάρχει μια εταιρεία που να βολεύει Κοσμάκη. Τυχαία πράγματα. Τυχαία πάντα μιλάω, ναι. Να βολεύει τον Κοσμάκη, άντε να φτιάξουμε ένα δημοτικό σύμβουλο, να τον κάνουμε και αντιδήμαρχο και πάει λέγοντας και να δούμε που πάμε. Μπορεί να ετοιμάζεται και δεύτερη εταιρεία τέτοια. Τυχαία πάλι, το λέω. Δηλαδή κάπως πρέπει να συντηρήσουν και αυτοί τις πελατειακές σχέσεις. Αλλά έτσι δεν θα πάει κανένας μπροστά. Και αυτό δεν έχει να κάνει με το ποιοι είναι τώρα. Ναι. Μπορεί οι ίδιοι να ήταν και πέρσι και πρόπερσι και πριν 20 χρόνια και να είναι και μεθαύριο. Όλοι αυτοί, πολύ πιθανόν, δεν θέλουν να πάνε μπροστά. Θέλουν να επωφελούνται, να επωφελεί το ένας από τον άλλο. Είναι ένας φαύλος κύκλος που δεν κλείνει ποτέ. Ωραία, εντάξει. Άρα τότε τι πρέπει να κάνουμε? Σκοπός μας... να τα αλλάξουμε. Σίγουρα είναι σκοπός μας να τα αλλάξουμε. Να συνεχίσει το ίδιο πράγμα. Προφανώς. Και γι' αυτό προσπαθούν, το έχουμε δει, το έχουμε ζήσει και εμείς προσωπικά, αλλά το βλέπουμε, ότι προσπαθούν με κάθε τρόπο να σε φημώσουν έτσι κι αλλιώς και να προβάλλουν άλλα ντάλλον, ας πούμε. Εντάξει. Τώρα δεν ξέρω, μακάρι να ο κόσμος να ξυπνήσει με το θέμα. Γιατί στην τελική από τον κόσμο εξαρτάται, όσο και να βολεύουν αυτοί, όσο και να δικτυώνονται. Άμα δεν τους ψηφίσεις, δεν θα βγουν. Σωστό. Είναι απλά τα πράγματα. Σωστό. Να πούμε ότι για χθες το βράδυ, που είχαμε τα 130 χρόνια, κάναμε μια μικρή γιορτούλα. Του Πανιωνίου τα 130 ναι, χρόνια. Ναι. Μικρή για κάποιους οι οποίοι δεν βοηθήσανε, δεν φάνηκαν πουθενά και ήταν ανύπαρκτοι.
οι οποίοι κατά καιρούς εμφανίζονται ως τεράστιοι πανιόνοι, προμοτάρουν έτσι τον Πανιόνιο της, του τι πρεσβεύει, ας πούμε, εμείς γράφουμε για τον Πανιόνιο, είμαστε τεράστιοι, είμαστε ωραίοι, τον αγαπάμε, αλλά πουθενάδες. Είναι αυτοί που μία φορά το χρόνο στα 130-120 θυμούνται ότι μένουν στη Νέα Σμύρνη, άρα είναι Πανιόνιοι. Έτσι, έτσι. Και εκμεταλλεύονται βασικά μονίμως το όνομα του Πανιονίου, αλλά δεν τους είδαμε πουθενά εχθές, κρυμμένοι ήτανε. Προφανώς δεν βοηθήσανε και δεν κάνανε καμία εκδήλωση για τα 130 χρόνια του Πανιονίου. Ευτυχώς και υπάρχει ομάδα των Πανθύρων η οποία προσπαθεί, έχει δει τελικά τι είναι όλοι αυτοί και οι πολιτικάντιδες και οι επιχειρηματίες έτσι που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την ομάδα. Κάνανε μια υπέροχη, ήταν μια υπέροχη βραδιά. Τηρήσανε και τις αποστάσεις σε αυτή τη φιέστα που φτιάξαμε. Γι' αυτό είμαι σίγουρος. Όχι, τηρήθηκαν οι αποστάσεις γιατί κάνανε τα παιδιά εξαιρετική δουλειά. Είχαν χωρίσει σε αποστάσεις στον κόσμο που κράταγε τις φωτοβολίδες και τα λοιπά. Δηλαδή ήταν. Εσύ ξέρεις, εσύ πήγες. Τα καπνογόνα, συγγνώμη, όχι τις φωτοβολίδες, τα καπνογόνα. Να παρεξηγηθώ. Γιατί θα δουν καμιά φωτοβολίδα τίποτα τύπη στο μπαλκόνι τους. Θα δουν το χρόνο να κρατάνε μια φωτοβολίδα, αλλά τι έγινε. Όχι, ήταν ωραία, ήταν καλά. Ήταν έτσι μια ευχάριστη νότα έτσι Δευτέρας ήταν τουλάχιστον βράδυ. Κάποιος θυμήθηκε τα 130 χρόνια. Εφόσον ο Δήμος δεν προέβησε σε κάποια ενέργεια να τιμήσει ούτε τα 130 χρόνια ούτε του Πανιωνίου. Ούτε η διοίκηση του Πανιωνίου, ναι, ούτε ο Δήμος. Ούτε ο Δήμος. Έτσι. Όπως δεν είχε γιορτάσει και την... Τι δεν είχε γιορτάσει, την καταστροφή. Την καταστροφή της Μύρνης. Ναι, να το πούμε και αυτό. Πέρσι είχε κάνει μια τυπικότατη εκδήλωση που ούτε καν μπορείς δεν, να πεις ότι είναι προς τιμή είχε... της καταστροφής της Μύρνης. Όχι, δεν είχε κάνει, απλά βρήκε έναν τρόπο να συνδέσει τον τραγουδιστή με τη Σμύρνη και τρέχα γύρευε. Λόγος καταγωγής. Εγώ θέλω να δω τώρα, είμαι πραγματικά περίεργος, να δω πώς θα συνδέσει τη χθεσινή, τέλος πάντων την εκδήλωση που είχε στις 14 του μήνα για το τάβλι. Έτσι θα το πω έτσι πολύ λαϊκά, για το τάβλι λοιπόν. Πώς θα το συνδέσει με την καταστροφή της Σμύρνης. Θα πει ότι το τάβλι προέρχεται από τη Σμύρνη. Δηλαδή περιμένω να ακούσω ξέρω, κάτι παρανοϊκό. Ο πρώτος Έλληνας πρωταθλητής τάβλι, καλά φτάνει. Εντάξει, να σου πω κάτι. Πλέον αυτό που συνειδητοποίησα κι εγώ αυτό το από το 19 έτσι από τις εκλογές μέχρι και σήμερα είναι ότι αυτά που γίνονται και η καθημερινότητα του Δήμου και της πολιτικής κοινής εδώ είναι ψιλοτραγελαφικά. Κοίτα, νομίζω δηλαδή γενικότερα δεν αξίζει όταν αρχίζεις και μένεις τα πράγματα. Ναι. Όταν αρχίζεις και ασχολείσαι. Έρχεσαι πιο κοντά στην πολύ άσχημη αυτή μυρωδιά. Ναι, και μπαίνεις, βλέπεις πώς είναι τα πράγματα από μέσα. Ναι. Δεν βλέπεις ναι. μόνο το τι γίνεται απ' έξω. Αυτοί όμως αυτό προσπαθούν να σε κάνουν εσένα, εμένα και τον οποιοδήποτε. Να το φαίνεστε. Ναι, το φαίνεστε για το πολύ τον κόσμο είναι όμορφο, που δεν ασχολείται. Αλλά για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί και βλέπει τι πραγματικά γίνεται. Είναι αποθετικό. Ναι, προσπαθεί να σε διώξει. Και έτσι κι αυτοί θα συντηρήσουν τις καρεκλίτσες τους. Σου λέει: εδώ είμαστε. Τώρα ποιος θα ασχοληθεί. Α, τους απογοητεύσαμε τους μισούς και οι άλλοι μισοί δεν ασχολούνται γιατί βολεύονται. Οπότε σου λέει: καλά είμαστε. Ναι, δεν ξέρω. Πάντως συγχαρητήρια στους Πάνθυρες να πούμε. Ήταν πολύ ωραία η εκδήλωση και καλή δύναμη για το μέλλον της ομάδας και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θέλω να πάμε σε ένα σκηνικό με τις μάσκες για τα σχολεία. Α, ναι. Βγήκανε πολλά χθες. Θέλω να πάμε πριν το διάλειμμα. Είδαμε ότι ο Δήμος δεν διένυμε
ή τουλάχιστον στην αρχή. Δεν ξέρω μετά τι έγινε. Θα μου πεις εσύ γιατί κάτι, κάτι ήθελες να μου πεις ότι μπορεί να, λίγο, να έχω λίγο λάθος. Ότι δεν διένυμε τις μάσκες και έβαζε τους, λέγανε οι διευθυντές ότι έβαζε αυτούς να πηγαίνουν να τις παίρνουν για να τις πάνε στα σχολεία. Κοίτα, εγώ από τη μεριά μου δεν είχα ακούσει αυτό που μου είπες εσύ πριν και το συζητήσαμε. Εγώ είδα βεβαίως σε story στο Instagram, ναι, όπως συνηθίζει να γίνεται. Είδα ιστορία του αντιδήμαρχου καθαριότητας που έθιξες και πριν, ο οποίος μαζί με έναν άλλον αντιδήμαρχο επιχειρηματικότητας φάνηκε να διανύμει τις μάσκες στα σχολεία με ένα φορτηγό κάποιας κατηγορίας. Ναι, εντάξει. Okay. Μέσα στο βίντεο φαινόταν κάποιος άνθρωπος να κουβαλάει κούτες, προφανώς ήταν μάσκες. Θεωρούμε ότι ήταν μάσκες. Mm-hmm. Από αυτά εγώ προσωπικά κατάλαβα ότι τις διένυμε ο Δήμος ή έστω σε ένα σχολείο στο οποίο φάνηκε. Ναι. Δηλαδή, αυτή ήταν η δικιά μου εικόνα που είχα για το συγκεκριμένο θέμα. Έχω δύο απορίες. Η πρώτη, για να το είδες σε story, θα είναι πολύ αξιόπιστο. Σύμφω. Και θα ήταν και πραγματικό. Δεν θα ήταν μόνο για τη μόστρα. Θα έγινε. Λέω εγώ τώρα. Πάντα τα story αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα. Ναι. Και δεύτερον, να ρωτήσω κάτι. Οι μάσκες με τα σχολεία. Καλά, άσε το πώς ήταν οι μάσκες. Όχι, όχι. Οι μάσκες και τα σχολεία, μάλλον. Τι δουλειά έχουν με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας και επιχειρηματικότητας. Ίσως δεν ξέρω, θα έπρεπε να το διανύμει ο πρόεδρος. Όχι. Ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, όπως ξέρεις, είναι και πρόεδρος της δευτεροβάθμιας. Οπότε έχει μια άμεση σύνδεση. Και οι υπόλοιποι τι πάνε για τις για πελατειακές σχέσεις και για δημοσιότητα, για τα story και για τα έτσι μάλιστα. Καλή φάση. Κάτω τα κάτω. Πολύ καλή. Πολύ καλή φάση. Τώρα για το πώς ήταν οι μάσκες, πόσο μεγάλες ήταν, γιατί χρησιμεύουν, αν όχι σαν μάσκες, τι χρήση μπορούν να έχουν, είναι άλλο θέμα. Καλά, αυτό ήταν τραγικό. Τουλάχιστον από όσες φωτογραφίες είδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα πρέπει τα παιδάκια, θα πρέπει τα παιδάκια να τα ταΐζουν στο σπίτι τόσο πολύ για να κάνουν ένα κεφάλι τέτοιο ή δεν ξέρω, να τους ζαλίζουν στα μαθήματα και παίζει όταν πηγαίνουν το πρωί να είναι καλά και φεύγοντας από το σχολείο να είναι το κεφάλι έτσι. Ναι. Οπότε γι' αυτό το σκέφτηκε η πολύ πολύ αγαπημένη και εξαιρετική κατά τα άλλα υπουργός παιδείας. Κορυφαία επιλογή. Να έδωσε αυτές τις μάσκες που είναι... προφανώς θα έγιναν με διαγωνισμό, αντικειμενικά. Θα πήγε κάποιος, θα κέρδισε το διαγωνισμό που δεν θα έχει καμία σχέση με την κυβέρνηση και θα έκανε. Βλέπεις, δεν μπορώ να κρατηθώ. Με προκαλείς. Με προκαλείς, ωραία. Πάμε σε... Εγώ δεν ξέρω να πατήσω πάνω. Δεν έχω δει πώς έγινε ο διαγωνισμός. Όποιος διαγωνισμός έγινε. Εντάξει. Δεν ξέρω να σου πατήσω πάνω να σου πω αυτό και αυτό. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Μπορεί να είναι ελέφαντας. Πάμε σε break. Thank you.
Επιστρέψαμε λοιπόν. Πήραμε έτσι δύο ανάσες. Πήραμε δύο γουλιές από το κοκτέιλ κλασικά από το Taiko. Από το Taiko, ναι. Ακόμα μία φορά έτσι εξαιρετικό κοκτέιλ. Μπράβο στο παιδί. Τώρα επειδή με προκάλεσε αρκετά έτσι λίγο πριν το διάλειμμα, θέλω να συνεχίσω πάλι στα του Δήμου. Είδαμε ότι με απόφαση Δημάρχου προμηθευτήκαν στα σχολεία τέλος πάντων αντισηπτικά. Mm-hmm. Συσκευές μάλλον αντισηπτικών. Δεν ξέρω αν τα σχολεία ή πού τις βάλανε τέλος πάντων. Είδαμε ότι έγινε με απόφαση Δημάρχου, ξαναλέω, η αγορά των συσκευών αυτών. Και για ένα περίεργο λόγο, είδαμε ότι, ας πούμε, π.χ. ο Δήμος τα αγόρασε με 550 ευρώ σε ΦΠΑ, ενώ το ίδιο προϊόν στο εμπόριο το βρίσκεις, ξέρω εγώ, με 120 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Και πολύ καλά κάνανε. Όχι μας και στα παιδιά μας. Ναι. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Συμφωνώ στο όχι μας και στα παιδιά μας, μπορώ να πω. Δεν συμφωνώ στην υπερκοστολόγηση και στην κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος. Λοιπόν, πέρα από αυτό. Σοβαρά το. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Με διαγωνισμό κανονικότατο έγινε, με μία από τις αγαπημένες μας απευθείας αναθέσεις έγινε. Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο. Ναι. Κοίταξε, άμα αναφέρεται σε απόφαση Δημάρχου, φαντάζομαι, δεν έγινε διαγωνισμός. Αλλά κοίτα, από τα νούμερα που βλέπουμε, αν είναι όντως αληθινά. Θα σου πω εγώ και κάτι άλλο. Είναι τουλάχιστον αστείο αυτό το πράγμα. Θα σου πω, καλά, δεν είναι αστείο. Είναι πολύ πιο. Είναι, δηλαδή, πολύ σοβαρό. Είναι, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, τι μπορεί να σημαίνει και τι μπορεί να κρύβει. Αλλά έστω και με διαγωνισμό να γίνει. Πάει να πει ότι κάποιοι. Ότι μας φιάσανε κορόιδο. Δηλαδή, και με διαγωνισμό να έγινε. Όταν κάτι. Όπα, είπες. Μας πιάσαν κορόιδο. Ποιος έπιασε ποιον? Έπιασε κορόιδο αυτός που έκανε το deal, ναι. Τους δημότες Νέας Μύρνης και τα λεφτά τους. Ναι, ναι, ναι. Γιατί τα χρήματα είναι τα δικά μας χρήματα. Ναι. Πολύ συγκεκριμένη. Τα χρήματα είναι δικά μας χρήματα. Όχι ότι μας κορόιδευε αυτός που το πούλησε ακριβά. Όχι. Από μόνος του. Αποκλείεται. Κάποιος του τα έδωσε. Δεν τα πήρε μόνος του. Κύριε, πόσο κάνει 5,5 συν ΦΠΑ. Ωραία, πάρτα. Και εγώ που σου λέω πάρτα, και εγώ φταίω. Προφανώς. Αλλά τα χρήματα. Και εγώ, χωρίς το και. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω που ανέχομαι να στο δώσω και προκαλώ όλο αυτό, προφανώς. Αλλά είναι τα χρήματα είναι δικά μας. Ανήκουν στους δημότες και στην πόλη. Δεν ανήκουν σε αυτούς που τα διαχειρίζονται. Αυτό είναι που δεν έχουν καταλάβει καλά οι κύριοι. Τα χρήματα δεν είναι δικά τους να τα διαχειριστούν όπως θέλουν. Αυτούς ψηφίσαμε να είναι δικά τους και να τα διαχειρίζονται. Εγώ προσωπικά δεν τους ψήφισα, ούτε πρόκειται. Ναι, αλλά μπορούμε να πούμε ότι το 1 τέταρτο του πληθυσμού της Νέας Μύρνης εξέλεξε αυτούς. Γιατί αυτό ήταν, δεν ήταν παραπάνω. Και επίσης ένα άλλο κομμάτι που δεν είναι τώρα της παρούσης να το συζητήσουμε, το πόσο τραγικό μπορεί να είναι ότι κάποιος να διοικεί με το 1 τέταρτο του κόσμου. Καλά, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Είναι δήμαρχος πλειοψηφίας και δεν έχουμε κλείσει εκεί το θέμα. Πλειοψηφία. Ναι. Πλειοψηφίας. Εντάξει. Από αυτή θα είναι. Δεν ξέρω τι να πω. Απλά με προβληματίζουν όλα αυτά. Και με προβληματίζει και κάτι ακόμα. Με προβληματίζει που βλέπω. Θα μου πεις είναι τρόλ, είναι ψεύτικα, είναι κτλ. Βλέπω δηλαδή στο διαδίκτυο και στα social media ότι όταν προβάλλονται κάποια μεμπτά ζητήματα, κάποια ύποπτα ζητήματα, κάποιες διαδικασίες που είναι πολύ μακριά από την κοινή λογική, πάντα υπάρχουν, θα δεις, έχουν γεμίσει τις σελίδες Νέας Μύρνης με δεκάδες ψεύτικα προφίλ. Οι οποίοι υποστηρίζουν με κάθε ευκαιρία και λένε τι καλή που είναι η δημοτική μας αρχή, αλλά είναι ψεύτικα προφανώς. Okay. Αυτά τα όψα ψεύτικα προφίλ κυκλοφορούν είναι ξεκάθαρα από όποια μεριά κι αν είναι.
Ναι, εντάξει, απλά. Η αρχή είναι από την αντιπολίτευση. Όλοι έχουν. Απλά εγώ είναι τι προφανώς βλέπεις. Για να μην δούμε ποια είναι τα ονόματα που είναι τα ψεύτικα προφίλ. Προφανώς. Και να μην λερωθούν μερικά ονόματα περισσότερο έτσι, όσο έτσι. Είναι ήδη λερωμένα. Ναι, αλλά δεν σου κινεί την περιέργεια. Και εκτός αυτού, υπάρχουν και 2-3 τύποι συγκεκριμένοι, γιατί δεν είναι παραπάνω. Μιλάμε για 2-3. Τόσοι είναι. Τόσοι είστε. Είστε 2-3. Δεν είναι δηλαδή κάτι παραπάνω. Οι οποίοι. Μαζί με όλα αυτά τα δεκάδες ψεύτικα προφίλ αυτών που φοβούνται να μιλήσουν με το όνομά τους, υποστηρίζουν φανατικά και ξέρω εγώ, λένε ακακόβουλο το ένα, ακακόβουλο το άλλο, βρίζουν άλλους πολίτες που γράφουν ότι ξέρεις τι σκοτώθηκα στην πλατεία ή στην Ομήρου, ότι βρωμάνε τα σκουπίδια 5 μέρες. Κοίτα πάντως λίγο, και μου κάνει εντύπωση και λέω ρε γάμο το λέω. Ναι. Και λέω, αυτοί σε άλλη πόλη ζουν. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποια λογική. Κοίτα, πάντως λίγο, αν παρατηρήσεις το κάθε τι που λέει, το κάθε ψεύτικο προφίλ, άμα συνδέσεις το ένα και το άλλο σχόλιο, στο τέλος θα βρεις. Καταλαβαίνεις ποιος είναι. Ποιος είναι πίσω από το προφίλ. Ισχύει αυτό. Δηλαδή, μία ή άλλη είναι. Δεν είναι μετρημένα κουκιά όλα αυτά. Ναι. Και. Επειδή τώρα ταιριάζει λίγο στη. Επειδή είπα κουκιά. Επειδή είπες τα κουκιά, ναι. Και εξακολουθείς να με προκαλείς. Δεν βάζεις μυαλό. Βλέπεις ότι με τσιγκλάς και θα έχουμε εδώ θέματα. Θέλω να μου πεις λίγο για το μαγικό κουτί. Α, για το, ναι, κατάλαβα. Για το κουτί του φοιτητή. Το κουτί του φοιτητή. Ναι. Να σου πω την αλήθεια και εγώ, αν φέτος έδινα Πανελλήνιες και πέρναγα σε μια άλλη πόλη, έτσι και μου λέγανε για το κουτί του φοιτητή, θα έπεφτα από τα σύννεφα. Εγώ δηλαδή, νόμιζα θα πέταγες από τη χαρά σου. Θα έλεγες αυτό δηλαδή, περίμενα. Θα πάω εγώ σε μια άλλη πόλη και θα ξέρω ότι έχω από το Δήμο ένα πακέτο ρύζι, ένα πακέτο φακές. Ένα υγρό πιάτο. Ένα υγρό πιάτο. Μια όδο ντόπαστα. Ένα συμπυκνωμένο γάλα. Γιατί ξέρω ότι πίνεις συμπυκνωμένο γάλα. Ό,τι και να γίνει δηλαδή, ή θα φας τα δημητριακά σου με το συμπυκνωμένο γάλα, δεν το πίνεις με γάλα κανονικά, φαντάζομαι. Αυτό που πέρα από πλάκα, αυτό που αναγνωρίζω είναι ότι παρόλο που όπως είναι αυτή η πρόταση, έγινε μια προσπάθεια υποστήριξης μερικών ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Λοιπόν, δηλαδή, ξέρεις τι, είσαι φοιτητής, πέρασες σε άλλη πόλη, δεν έχεις την οικονομική δυνατότητα να πάρεις σπίτι, να πάρεις υλικά για να ζήσεις. Ξέρεις, θα σου παρέχω μια βοήθεια. Παρόλο που είναι πολύ περιορισμένοι και που είναι για πολύ περιορισμένα άτομα. Όσο και να σου φανεί περίεργο, συμφωνώ. Έτσι, όχι, αλήθεια, σας το λέω σε όλους, συμφωνώ. Εξαιρετική ιδέα, εξαιρετική κίνηση, μπράβο που μπήκανε στη διαδικασία να το κάνουνε, να κάνουνε κάτι τέτοιο, βέβαια. Δεν έχει γίνει ακόμα. Να δούμε ότι όντως γίνεται. Και ότι όντως θα έχει συνέχεια, έστω και για 50. Διάρκεια, ναι, για όσοι και να είναι τέλος πάντων. Να το δούμε πρώτα, γιατί, ναι, γιατί το λέω αυτό, εδώ θα βάλω μια παρένθεση. Το λέω αυτό γιατί μας είχαν πει ότι θα φτιάξουν και τη στέγη στο Στίβο, στην Ενόργανη. Τα οποία έχουν σαπίσει όλα εκεί. Είχαν πει θα τη φτιάξουν. Πού είναι. Ακόμα. Μιλάμε για μήνες έχει περάσει. Που υποτίθεται θα έχει φτιαχτεί. Εμείς εδώ. Ψηφίστε μας ξανά. Δήμος. Δύναμη. Θα το φτιάξουμε. Τίποτα. Μας είχαν πει ότι Σεπτέμβρη θα μπαίναν οι μπουλντόζες στο Αρτάκης. Μάλλον περιμένουν να μπουν στο Ελληνικό για να βάλουν μετά στο Αρτάκης. Στο Ελληνικό τα είδα. Προχθές πέρασαν. Δουλεύαν μπουλντόζες. Ναι. Πυρετοδός δουλεύανε. Γι' αυτό έχει μαυρίσει και ο αγαπητός κύριος Γεωργιάδης από την υπερεργασία εκεί στο Ελληνικό. Γι' αυτό επειδή πολλά λένε ότι θα κάνουν. Πολλά πουλάνε στα social media και στο PR ότι κάνουμε ή ότι θα κάνουμε. Μάλλον λένε ότι το κάνουμε και χωρίς να το έχουν κάνει. Κάτσε να δούμε να γίνεται. Θα περιμένουμε να δούμε. Και μετά θα σου πω. Έτσι, ναι, για να επιβεβαιώσουμε ότι όντως έγινε. Παρόλα αυτά, πολύ καλή σκέψη το να βοηθήσουν παιδιά που έχουν οικονομικό πρόβλημα και έχουν περάσει την επαρχία.
εμένα η διαφωνία μου, όχι, μια άλλη πρόταση να το πω έτσι, μια αντιπρόταση που θα έκανα σε αυτό, να το ενισχύσω μάλλον, θα τους έλεγα ότι ξέρετε κάτι, αυτά ας πούμε που δίνεται είναι πράγματα που θα τα βρω εγώ που είμαι φοιτητής και έχω περάσει ξέρω σε μια επαρχιακή πόλη και δεν έχω. Είμαι πολύ στενεμένο, η οικογένειά μου δεν έχει δυνάμεις οικονομικές. Θα ψάξω και θα τα βρω, μπορεί να τα βρω πιο φτηνά, θα τα πάρω ένα-ένα. Θα τα πάρω, μπορεί να μην τα πάρω όλα αυτά γιατί δεν μου χρησιμεύουν. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτά που δίνουν τα οποία δεν είναι δεν πράγματα. Δεν χρειαστεί από αυτό. Να σου δώσω να καταλάβεις τη διαφωνία μου. Ότι αυτά όλα που δίνουν είναι διαχειρίσιμα και είναι κάτι που μπορεί να το χειριστεί ο καθένας μόνος του. Αυτό που δεν. Και είναι ελαστικά, ας πούμε. Αυτό που δεν είναι ελαστικό είναι το νίκη. Είναι πάγιο. Είναι το ρεύμα. Είναι πάγιο, είναι στάνταρ. Δηλαδή αυτά που δεν είναι ελαστικά και είναι στάνταρ χρήματα που πρέπει να δίνω, καλύτερα αυτά τα χρήματα που αντιστοιχούν στο κουτί να μου λέγανε ότι ξέρεις τι θα στα δίνουμε για να το δίνεις στο νίκη σου και μετά εγώ ας πάρω ένα πακέτο ρύζι, ένα σπαγκέτι και μία ζάχαρη και τα άλλα θα το πάρω τον άλλο μήνα. Κατάλαβες πώς το λέω? Συμφωνώ. Ότι εγώ διαφωνώ λίγο στο τι θα έπρεπε, πού θα έπρεπε να τα προσφέρουν αυτά τα χρήματα. Κατά τα άλλα, τη βρίσκω πολύ καλή ιδέα. Προφανώς, εντάξει, θα ήταν καλύτερα να σου πει πάρε 100 ευρώ στο χέρι να πληρώσει το μισό νίκη σου. Όχι, ούτε καν στο χέρι. Επιδότηση κατευθείαν στο. Θα ήταν καλύτερο να σου μισθώσει, να μισθώσει για τα 50 παιδιά της Νέας Μύρνης που έχουν περάσει στα Γιάννενα, στην Κομωτινή, στην Κρήτη, δεν ξέρω και εγώ πού. Να του μισθώσει μια. Να υπάρχει μια εστία εκεί, κάτι σαν εστία. Ναι, ρε παιδί, που να επικεντρωνόταν. Παρέχει ο Δήμος. Μπράβο, ναι. Σίγουρα θα ήταν καλύτερο. Σίγουρα είναι πιο. Είναι μεγαλύτερο έξοδο για το Δήμο αυτό. Εγώ κρατάω και θα έπρεπε νομίζω να κρατήσουμε ότι είναι μια αρχή. Μια αρχή που μπορεί κάποτε ίσως μπορεί και να εξελιχθεί σε κάτι τέτοιο. Μπορεί να είναι πάρει 200 ευρώ στο χέρι. Δεν θα διαφωνήσω. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Κρατάω ότι είναι μια αρχή. Σου δίνει σημαντικά πράγματα. Είναι ένα 50 πράγματα, α πούμε αυτά. Ναι, ναι, ναι. Είναι πράγματα με τα οποία πορεύεσαι. Είναι τα βασικά υλικά σου που μπορείς να μαγειρέψεις για μια εβδομάδα. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει. Είναι μια βοήθεια. Δεν θα διαφωνήσω. Και να βάλω μια τελεία. Δεν. Απλά, ναι, σου είπα την αίσθησή μου. Να πούμε ότι είδαμε έτσι να ξαναρχίζουν πάλι οι πιτσιρικάδες να καβαλάνε το τραμ. Εντάξει. Με μάσκα όμως, φίλε. Με μάσκα πίσω. Με μάσκα έχεις δει να έχει καβαλήσει το τραμ από πίσω. Νομίζω με μάσκα. Πολύ μπροστά. Είναι η εκπαίδευση που έγινε από την αγαπητή υπουργό στα σχολεία. Και αυτό είναι προπόνηση για το cheerleading. Και ξέρεις, αυτή η μάσκα μπορεί να λειτουργήσει και ως full face. Εύκολα. Δηλαδή, χθες, άμα ήρθε κάποιο παιδί κατευθείαν από το σχολείο στη γιορτή του Πανιωνίου, των Παμφύρων. Εύκολα. Θα μπορούσε με τα καπνογόνα, με ό,τι είχαν εκεί, να μην έχει κανένα πρόβλημα. Εύκολα, σου λέω. Ναι. Είναι ό,τι καλύτερο. Και ξανότερα να ευχηθούμε. Έτσι, ναι. Πώς είναι οι αντιδήμαρχοι που κάνουν για όλα. Έτσι είναι και η μάσκα που δώσαν. Μπράβο, ναι. Πολύ, πολύ, πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Να θυμίσουμε. Ναι, πριν κλείσουμε, θυμίζουμε για το πινκ-πονγκ. Κυριακή 27 Σεπτέμβρη, στο γήπεδο του Πανιωνίου Σοφούλη και Χρυσοστόμου Σμύρνης. Για όσους δεν ξέρουν πού ακριβώς είναι αυτό, είναι στη φωτεινή επιγραφή του Δήμου, κατεβαίνοντας προς Σοφούλη, πηγαίνοντας προς Λεόντιο και για να βγείτε συγκρού. Σωστά. Το κύπελο περιμένει ποιος θα το πάρει. Οι συμμετοχές έχουν ανοίξει και πάλι. Περιμένουμε μηνύματά σας. Τα δώρα ετοιμάζονται. Τα δώρα θα ανακοινωθούν την τελευταία εβδομάδα πριν το τουρνουά. Ακριβώς. Και θα σύντομα θα σας πούμε και για ακόμα μία αθλητική δραστηριότητα. Καθότι, όπως είπαμε, είμαστε έτσι αρρωγοί στην προσπάθεια αθλητισμού στην πόλη μας.
Ήδη το Σαββατοκύριακο πήγαμε και παίξαμε μπάλα με έναν από τους προέδρους που είχαμε μαζί μας την περασμένη χρονιά. Ακριβώς, ακριβώς. Και ετοιμάζουμε αρκετά πραγματάκια. Θα σας τα πούμε εν καιρό. Επιφυλασσόμαστε για ακόμα περισσότερο. Έτσι. Ήταν το δεύτερο επεισόδιο Κάντο Πράξη Season 2 με το Χρόνιο Ντάγιο και το Γιώργο Βαλασκατζή. Καλό βράδυ σε όλους.